people, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. Ξεκινώντας να μιλήσω για τον αυτοσχεδιασμό, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που λίγο πολύ μας έχει απασχολήσει όλους, και αυτό είναι το OK, αυτοσχεδιάζω. Τι πρέπει να παίξω, με ποιο κριτήριο πρέπει να αποφασίσω, τι είναι σωστό και τι λάθος, τι ακούγεται όμορφα και τι όχι κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι όταν καλούμαστε να αυτοσχεδιάσουμε πάνω σε ένα μουσικό κομμάτι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλούμαστε να κινηθούμε πάνω σε ένα πλαίσιο που είναι αρμονικό, είναι ρυθμικό, έχει αρχή, μέση και τέλος. Το οποίο σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν λάθος νότες. Ίσως υπάρχει η λάθος στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε την νότα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όταν όμως γνωρίζουμε καλά τη δομή του κομματιού, όταν γνωρίζουμε τα ακόρντα από τα οποία αποτελείται, όταν έχουμε υπόψη μας το στυλ στο οποίο καλούμαστε να αυτοσχεδιάσουμε, τότε στην πραγματικότητα ακόμα και οι λάθος νότες, αυτές που φαίνονται να είναι εκτός ενός ακόρντου ή μιας σχέσης μεταξύ δύο ακόρντων, σίγουρα μπορούν να ομορφύνουν το σύνολο, δημιουργώντας ενδεχομένως μεγαλύτερη ένταση, έτσι ώστε να οδηγήσουν σε μία ακόμα πιο έντονη λύση. Για το συγκεκριμένο θέμα έχω ετοιμάσει τρία διαγράμματα που προσωπικά με βοηθούν πάρα πολύ και θα τα δείτε αμέσως τώρα. Στο πρώτο διάγραμμα βλέπετε ότι στο κέντρο βρίσκεται ο αυτοσχεδιασμός, είναι ο ήχος που αποτελείται από τον κάθετο άξονα που είναι το τονικό ύψος του ήχου και τον οριζόντιο άξονα που είναι η χρονική διάρκεια του ήχου. Ο αυτοσχεδιασμός μπαίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου που είναι το αρμονικό και ρυθμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται. Είναι ένα backing track, είναι μια μπάντα που παίζει ζωντανά, είναι το κομμάτι πάνω στο οποίο καλούμαστε να αυτοσχεδιάσουμε. Και τα δύο αυτά βρίσκονται σε ένα ευρύτερο ακόμα πλαίσιο που είναι το μουσικό στυλ στο οποίο καλούμαστε να αυτοσχεδιάσουμε και η μπάντα καλύτερα να παίξει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ποιο είναι αυτό το μουσικό στυλ πάνω στο οποίο προσπαθούμε να αυτοσχεδιάσουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από άλλα στυλ και τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί, τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό. Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπετε ότι ο κύκλος στη μέση, η μπάντα με τον μουσικό που αυτοσχεδιάζει στο κέντρο, έρχεται και ανοίγει τα όρια του μουσικού στυλ. Μ' αρέσει αυτό το διάγραμμα, γιατί σκέφτομαι ότι κάπως έτσι είναι η πειραματική μουσική, ο πειραματικός αυτοσχεδιασμός, είναι ακριβώς το σημείο που βγαίνει λίγο από τα όρια του μουσικού στυλ πάνω στο οποίο καλούμαστε να αυτοσχεδιάσουμε, και μπορεί να, ανοίγοντας έτσι τον κύκλο, να φέρει μέσα και στοιχεία από διαφορετικά μουσικά στυλ. Το τρίτο διάγραμμα, κατά τη γνώμη μου, θα είναι αυτό που θα πρέπει κανείς να αποφύγει. Βλέπετε ότι το αρμονικό και ρυθμικό πλαίσιο, η μπάντα μας βρίσκεται μέσα στον κύκλο, μέσα στο μουσικό στυλ. Ο μουσικός, ο οποίος αυτοσχεδιάζει, όμως βρίσκεται σε έναν δικό του νοητό κύκλο, σε ένα δικό του νοητό αρμονικό και ρυθμικό πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται τελείως έξω από το ευρύτερο μουσικό στυλ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, αυτό είναι το λάθος, αν θέλετε, στον αυτοσχεδιασμό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν αυτοσχεδιάζουμε, κινούμαστε μέσα σε κύκλους, κινούμαστε μέσα σε πλαίσια, είμαστε ελεύθεροι να παίξουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς όμως να αγνοούμε το στυλ της μουσικής το οποίο αυτοσχεδιάζουμε, χωρίς να αγνοούμε
το αρμονικό και το ρυθμικό πλαίσιο, χωρίς να φτιάχνουμε ένα δικό μας νοητό κόσμο μέσα στον οποίο όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν απαγορεύεται. Έχετε υπόψη σας αυτά τα διαγράμματα, ελπίζω να σας βοηθήσουν όσο βοηθούν και εμένα, και πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί κανείς να παίξει πάνω από ένα dominant ακόρντο.